Με μια συμβολική κινητοποίηση έξω από την περιφέρεια Ηπείρου και κρατώντας πανό που ανέγραφε το αίτημα για άμεσα μέτρα στήριξης και διαγραφή των χρεών, ο Εμπορικός Σύλλογος Ιωαννίνων κατέδειξε τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο επιχειρηματικός κόσμος της πόλης με τα καταστήματα να παραμένουν κλειστά λόγω των περιοριστικών μέτρων για περισσότερο από 2 μήνες. Τα φόπλακα των μικρών αυτοαπασχολούμενων επιχειρήσεων χαρακτήρισε τους κυβερνητικούς χειρισμούς ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Γιώργος Πραμαδιώτης, κάνοντας λόγο για έλλειψη έγκαιρων και ουσιαστικών μέτρων για τη στήριξή τους. Τόνισε δε πως οι μόνοι που ευνοούνται στην παρούσα φάση είναι τα μεγάλα πολυκαταστήματα και οι εμπορικές αλυσίδες που έχουν απογειώσει τα κέρδη τους. Εχμές άφησε και για τη στάση των επιμελητηρίων της ΓΕΣΕΒΕ και της ΕΣΕΕ, κατηγορώντας τους για κροκοδίλια δάκρυα. Η νέα παράταση του lockdown, το συνεχιζόμενο κλείσιμο των μικρών καταστημάτων, είναι το αποτέλεσμα έλλειψης έγκαιρων και ουσιαστικών μέτρων από τη μεριά της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της πανδημίας. Η κυβέρνηση έχει την αποκλειστική ευθύνη που το προηγούμενο χρονικό διάστημα δεν πήρε ουσιαστικά μέτρα για την υπεράσπιση της δημόσιας υγείας, μέτρα προστασίας στους μεγάλους χώρους δουλειάς που και στην περιοχή μας αποδείχτηκαν υγειονομικές βόμβες στα μέσα μαζικής μεταφοράς, στα σχολεία και δωρεάν τεστ σε μεγάλο μέρος του πληθυσμού. Τα πανωτά lockdown χωρίς μέτρα στήριξης δεν είναι φάρμακο δια πάσα νόσων, παρά μόνο η ταφόπλακα των μικρών αυτοαπασχολούμενων που φορτωνόμαστε με νέα βάρη στις ήδη καταχρεωμένες πλάτες μας. Οι αναστολές πληρωμών και οι επιστρεπτές προκαταβολές δεν καλύπτουν στο ελάχιστο την πτώση του τζίρου, τα έξοδα παραμένουν στα ύψη, η εφορία παραμένει ίδια με πέρυσι και Δήμος και Περιφέρεια σφυρίζουν αδιάφορα συνενώντας την καταστροφή μας. Ήδη τα δίθεν προσωρινά μέτρα κρατούν 10 μήνες τώρα. Με τη νέα απόφαση για το κλείσιμο των καταστημάτων, αυτοί που συνεχίζουν να βγαίνουν κερδισμένοι είναι τα μεγάλα καταστήματα και οι μεγάλες αλυσίδες εμπορίου που έχουν ήδη απογειώσει τα κέρδη τους και έχουν συγκεντρώσει στα χέρια τους το μεγαλύτερο κομμάτι της αγοράς. Προκλητική επίσης θεωρούμε τη στάση των επιμελητηρίων, της ΓΕΣΕΒΕ και της ΕΣΕΕ, παρά τα κροκοδίλια δάκρυα που χύνουν με τις ανακοινώσεις τους, στο όνομα της προστασίας της υγείας και της ατομικής ευθύνης, ακολουθούν πιστά τις κυβερνητικές αποφάσεις. Εμείς εμπιστευόμαστε τις δυνάμεις μας, την κοινή πάλι με τους εργαζόμενους και τους βιοπολιστές αγρότες, ζωντανεύουμε τους συλλόγους μας και τα σωματεία μας και διεκδικούμε να δοθεί σε όλους τους επαγγελματίες και τις πληττόμενες επιχειρήσεις επίδομα ειδικού σκοπού ύψους 1.000 ευρώ για κάθε μήνα εφαρμογής περιοριστικών μέτρων. Να διαγραφεί τμήμα των χρεών προς την εφορία και στις τράπεζες. Να διαγραφούν τόκι πρόστιμα και το 30% του κεφαλαίου για τους ενεργεία εργαζόμενους και αυτοαπασχολούμενους και 50% για όσους είναι άνεργοι. Ο τρέχον κύκλος της επιστρεπτέας προκαταβολής να μετατραπεί σε μη επιστρεπτέως για όσους έχουν ετήσιο εισόδημα κάτω από 12.000 ευρώ. Να επιστραφεί στο αφορολόγητο όριο των 12.000 ευρώ από το οικονομικό έτος 2019. Την κατάργηση έμφυα, τέλος επιτιδεύματος, την μείωση των έμεσων φόρων. Εν ώψη της επαναλειτουργίας της αγοράς, πιθανότατα και από την ερχόμενη εβδομάδα, με τη μέθοδο του Click Away ή Click in a Shop, ο κύριος Πραμαδιώτης ήταν κατηγορηματικός πως δεν υπάρχει περίπτωση να καλυφθούν οι ζημιές του προηγούμενου διαστήματος. Με τίποτα δεν πρόκειται να καλυφθεί το χαμένο εισόδημα. Το Click Away ένα μικρό μόνο ποσοστό των εμπόρων ικανοποιεί και αυτό πολύ λίγο οικονομικά όπως δείχνουν και τα στοιχεία. Οι κερδισμένοι είναι οι μεγάλες οι αλυσίδες που έχουν τη δυνατότητα να
και με το ηλεκτρονικό εμπόριο να ανταποκριθούν. Οι μικροί είναι χαμένοι σε όλη αυτή την κατάσταση. Για κοροϊδία απέναντι στους αυτοαπασχολούμενους και τους μικρούς επιχειρηματίες, την ώρα που τα περισσότερα μαγαζιά είναι κλειστά, έκανε λόγο το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΕΒΕ, Δημήτρης Τασούλας, καταγγέλλοντας τη στάση της πλειοψηφίας όλο αυτό το διάστημα. Μάλιστα, κάλεσε τους αυτοαπασχολούμενους, τα Διοικητικά Συμβούλια και τα Σωματεία να συμμετέχουν στην κινητοποίηση που θα πραγματοποιηθεί έξω από τις οικονομικές υπηρεσίες των Ιωαννίνων στις 27 Ιανουαρίου στις 10 το πρωί. Καταγγέλλουμε τη στάση της τοπικής ομοσπονδίας της ΟΕΒΕ Νομού Ιωαννίνων, η οποία όλο αυτό το διάστημα, 10 μήνες τώρα, δεν έχει κάνει τίποτα. Δεν έχει πάρει καμιά απόφαση, δεν έχει υιοθετήσει και πολύ περισσότερο δεν έχει παλέψει κανένα μέτρο που πραγματικά θα ανακούφιζε τους μικρούς αυτοαπασχολούμενους ΕΒΕ. Ανταυτού βγάζει ανακοινώσεις και φέει βολάν όπου καλεί τους γιαννιώτες να ψωνίζουν από τα τοπικά καταστήματα. Είναι μια ουτοπία, είναι μια κοροϊδία απέναντι στους συναδέρφους την ώρα που τα περισσότερα μαγαζιά στον νομό Ιωαννίνων είναι κλειστά. Εμείς παλεύουμε για μέτρα άμεσης ανακούφισης των πληττόμενων αλλά και όλων των μικρών των αυτοαπασχολούμενων ΕΒΕ, μέτρα που θα μπορέσουν και μετά το πέρας της πανδημίας να μας επιτρέψουν να είμαστε εδώ. Παλεύουμε για μείωση των εισφορών, για κατάργηση του τέλους επιτεδεύματος, για επαναφορά στις 12.000 ευρώ αφορολόγητο όριο για τους μικρούς επαγγελματίες ΕΒΕ και καλούμε όλους τους συναδέρφους, όλα τα διοικητικά συμβούλια του νομού των σωματείων να πάρουν απόφαση και να συμμετέχουν στις 27 του μηνός στην εφορία, στην παράσταση διαμαρτυρίας, να διεκδικήσουμε μέτρα που πραγματικά θα μπορούμε αύριο να είμαστε εδώ. Και βέβαια θα πρέπει να θωρακιστεί άμεσα το δημόσιο σύστημα υγείας, γιατί όσα εμβόλια και να γίνουν, όσες φορές και να κλείσουν τα καταστήματα, το πρόβλημα δεν λύνεται. Άρα χρειάζεται θωράκιση του δημόσιου συστήματος υγείας και βέβαια χρειάζονται προσλήψεις υγειονομικού προσωπικού και παραπάνω χρήματα. Και βέβαια είδαμε ότι στον προϋπολογισμό η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας πετσόκοψε ουσιαστικά τον προϋπολογισμό για την υγεία περίπου 600 εκατομμύρια. Αυτά είναι τα ζητήματα, αυτά είναι τα αιτήματα που πρέπει να παλέψουν οι συνάδελφοι όλο το επόμενο διάστημα. Τώρα θα ανέβουμε στην περιφέρεια να δώσουμε το υπόμνημα διαμαρτυρίας, γιατί και η περιφέρεια και ο Δήμος δεν έχουν κάνει τίποτα παρόλη τις υποσχέσεις όλο αυτό το διάστημα. Θα δώσουμε ένα ακόμα υπόμνημα διαμαρτυρίας και ευελπιστούμε ότι θα πάρθουν κάποια μέτρα.